Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζω στην τρίτη και τελευταία συνεδρία της ημερίδας μας. Λέγομαι Βασίλης Μπαμπούρης, είμαι διευθυντής σπουδών του Κέντρου Διαβίωσης Μετάφραση. Θα συντονίσω αυτή τη συνεδρία, η οποία έχει τίτλο, όπως βλέπετε και στην διαφάνεια, «Δύο χρόνια πανδημίας, νέες τάσεις και εργαλεία στην πρακτική της μετάφρασης και της διερμηνίας». Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, επιτέλους, όχι μόνο διαζώσει, γιατί διαζώσει είμαστε και στην τηλεδιάσκεψη, εκ του σύνεκης, από κοντά πια. Λοιπόν, δύο χρόνια πανδημίας, για την ακρίβεια στη χώρα μας, δύο χρόνια και τρεις-τέσσερις μήνες, ένα διάστημα στο οποίο ελάχιστες είναι οι πτυχές ανθρώπινης δραστηριότητας που δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Κατά κανόνα, οι αλλαγές που είδαμε στη ζωή μας ήταν τεκτονικού μεγέθους. Αυστηρά υγειονομικά μέτρα, περιορισμός των ελευθεριών και των μετακινήσεων, φόβος, μαζικοί εμβολιασμοί, τα ξέρετε όλα αυτά. Τα έχετε συζητήσει εκατοντάδες φορές. Όλοι τα έχουμε συζητήσει εκατοντάδες φορές όλο αυτό το διάστημα. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναδούμε ανάλογες καταστάσεις από το φθινόπωρο. Ειδικά στον τομέα της εργασίας, η βίαιη στροφή προς την τηλεεργασία έφερε μία αλλαγή παραδείγματος σε πρωτοφανή κλίμακα. Και είναι πλέον βέβαιο, είναι πασιφανές, ότι όταν παρέλθει η πανδημία, οι εργασιακές πρακτικές εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων θα έχουν αλλάξει ριζικά. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή πια, τώρα που μπορούμε να βρεθούμε κιόλας, να συζητήσουμε αν και σε ποιο βαθμό η πανδημία άλλαξε και τις εργασιακές πρακτικές στον δικό μας εργασιακό χώρο. Για παράδειγμα, η διακοπή των διαζώσεις συνεδρίων σε όλο τον κόσμο έδωσε μια καθοριστική όθηση στην εξαποστάσεως διερμηνία και στην τεχνολογία της. Για να τον κόσμο, μεταφραστές οι οποίοι έτσι κι αλλιώς από το σπίτι δούλευαν, είδαν την εργασιακή τους καθημερινότητα να μεταβάλλεται όταν πέρασε και όλος ο κόσμος σε καθεστώς τηλεργασίας. Εν μέσω lockdown, η στροφή του κοινού στις συνδρομητικές πλατφόρμες τηλεόρασης προκάλεσε τεράστια αύξηση στη ζήτηση για οπτικοακουστική μετάφραση. Λοιπόν, για αυτά τα ερωτήματα, αλλά και για πολλά άλλα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε τρεις επαγγελματίες που θεωρούνται κορυφαίοι στον κόσμο, στον χώρο τους. Εύχομαι σύντομα και στον κόσμο. Λοιπόν, θα σας τους παρουσιάσω. Είναι ο Χάρης Ογκίνος, ο Κώστας, ο Ναδάλης και η Σταυρούλα, η Σοκόλη. Τους αναφέρω αλφαβητικά προς το παρόν. Και θα σας παρουσιάσω αναλυτικά, καθώς θα τους καλώ στο βήμα. Θα ακούσουμε και τις τρεις παρουσιάσεις τους και μετά θα δεχτούμε τις ερωτήσεις από το κοινό. Λοιπόν, οπότε αλφαβητικά, Χάρη, σε καλώ στο βήμα και θα πω δύο λόγια για σένα. Ο Χάρης Γκίνος, που πιθανότατα τον γνωρίζετε όλοι και όλες, είναι ο ιδρυτής της Elite Language Services και του Athens Interpreting Hub. Είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων, της ΑΕΚ, και project leader στον ISO για το πρότυπο του ISO 23155 για τις υπηρεσίες διερμηνίας συνεδρίων. Εκπαιδεύτηκε ως διερμηνέας συνεδρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου και εργάστηκε επί σειρά ετών. Έχει καλύψει πάνω από 4.000 συνέδρια, χαρά στην αντοχή σου, Χάρη, και συναντήσεις στο υψηλότερο επίπεδο, όπως οι επίσημες επισκέψεις του Στεφανόπουλου στη ΣΥΠΑ και των Προέδρων Κλίντον και Ομπάμα στην Αθήνα. Εργάστηκε ως τέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες με αντικείμενο το περιβάλλον, τη διαφήμιση και τη διοργάνωση συνεδρίων. Σπούδασε σε Αθήνα, Λονδίνο και Βρυξέλλες φυσική, war studies, διεθνή πολιτική και χρηματοοικονομικά. Οπότε, Χάρη, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ, Βασίλη. Η πρόσκληση ήταν επειδή και ο Βασίλης είναι φυσικός, είμαστε συνάδελφοι, οπότε ξέρετε γιατί είμαι εδώ απόψε. Λοιπόν, πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική και τιμητική πρόσκληση προς τους και τους τέσσερις φορείς που συνδιοργανώνουν σήμερα. Χαίρομαι που είμαστε οικογενειακά. Μου θυμίζει, τα αεροπλάνα ήταν κάπως έτσι γύρω στο Σεπτέμβριο του 20, οπότε αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Αλλά έχουμε και αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι παρακολουθούν, από ό,τι ξέρω, Βασίλη, διαδικτυακά. Έχουμε... Περίπου 80. Εξαιρετικά. Λοιπόν, περνάω μέσα στο θέμα, γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος. Θα σας μιλήσω βεβαίως για εξαποστάσεως διερμηνία. Για να απαντήσω με μία λέξη στο ερώτημα του Βασίλη, ναι, η πανδημία ευνόησε την εξαποστάσεως διερμηνία και κλείνω εδώ για ερωτήσεις. Λοιπόν, η εξαποστάσεως διερμηνία, θα μιλήσω για το θέμα, κλέβω λίγο, θα μιλήσω για εξαποστάσεως διερμηνία συνεδρίων, που είναι ο τομέας που γνωρίζω
σχετικά καλά. Δεν θα μιλήσω για κοινοτική διερμηνία ή διερμηνία στον ιατρικό ή στον δικαστηριακό χώρο. Υπάρχουν πιο ειδικοί για μένα, από μένα στον τομέα αυτών. Διερμηνία λοιπόν συνεδρίων, ταυτόχρονη ή διαδοχική, για οργανωμένα συνέδρια και συναντήσεις, εν γέννη πολύγλωσσα. Σας δίνω μερικά χαρακτηριστικά. Εξειδικευμένο περιεχόμενο, εν γέννη, το οποίο παρουσιάζουν εν γέννη και πάλι ειδικοί στο εκάστοτε θέμα, ακολουθώντας ένα προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα. Είναι δηλαδή δομημένες εκδηλώσεις, έχουν αυτό που λέμε agenda. Και πολύ βασικό χαρακτηριστικό για να καταλαβαίνουμε τις απαιτήσεις της διερμηνίας συνεδρίων, είναι εκδηλώσεις τις οποίες ο διερμηνέας δεν έχει τη δυνατότητα να επέμβει στη ροή, να διακόψει για παράδειγμα μια συνέντευξη, γιατί ακριβώς υπάρχει το λεγόμενο το formality. Είναι εκδηλώσεις, είναι διοργανώσεις επίσημες με ένα πολύ συγκεκριμένο τυπικό. Αυτό δεν είναι ορισμός, φυσικά δεν πληρεί τα κριτήρια ενός ορισμού της διερμηνίας συνεδρίων, αλλά είναι μια σχετικά πλήρης περιγραφή του τι κάνουν οι διερμηνείς συνεδρίων. Λοιπόν, πανδημία, περιοριστικά μέτρα, διαλύεται το σύμπαν, όπως τα έλεγαν και τα παιδιά μου, απαγόρευση μετακινήσεων, συγκεντρώσεων. Ακυρώνονται φυσικά συνέδρια και εκδηλώσεις με ή χωρίς διερμηνία. Στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτό απασχόλησε πάρα πολύ εκείνη την εποχή, η επίκληση της ρήτρας ανωτέρας βίας έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν στο δρόμο για λίγο καιρό πολλοί διερμηνείς συνεδρίων χωρίς καμία αμοιβή. Και το ίδιο δυστυχώς πρέπει να πω έγινε και με αρκετούς διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους παρά το γεγονός ότι οι freelance διερμηνείς εξομοιούνται με τους μονίμους υπαλλήλους, δηλαδή όταν δουλεύω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ημέρα, εκείνη την ημέρα θεωρούμε υπάλληλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την ειδική αυτή σχέση, τα συμβόλαια, οι συμβάσεις ακυρώθηκαν και εκεί μαζικά και οι επιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, για αρκετούς μήνες ήταν πολύ σοβαρές για τους διερμηνείς συνεδρίων. Είδε από το Μάρτιο του 2020, ξεκινούν δειλά κάποιες διαδικτυακές συναντήσεις. Και ας κάνουμε ένα fast forward, όπως λέμε. Οι σύνεδροι είχαν κάποια πείρα, γιατί υπήρχαν λογισμικά όπως το WebEx, τα Teams και ούτω καθεξής, με τα οποία γινόταν η δουλειά, να το πω έτσι απλά. Το Zoom εμφανίζεται με το module της διερμηνίας και σαρώνει τους πάντες και τα πάντα. Ιδιαίτερα μετά, αφότου διαλύθηκαν και οι ανησυχίες που υπήρχαν για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά το Zoom. Τώρα πια και top CEOs πολυεθνικών χρησιμοποιούν το Zoom ακόμα και για εμπιστευτικές συνομιλίες σήμερα. Ξέχασα να βάλω μπροστά μια μικρή παρουσίαση που έχω. F5. Έχω συνηθίσει με το F5, αλλά θα πάμε στο... Εντάξει, πολύ ωραία. Αυτά, μια που πέσαμε στην πρώτη διαφάνεια, αυτά είναι τα εκατοντάδες εργαλεία τα οποία τα γνωρίζετε τα περισσότερα. Αυτά τα οποία μας αφορούν είναι στην πάνω δεξιά γωνία, τα Remote Interpreting Apps. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο Distance Interpreting, μάλλον εξ αποστάσεως διερμηνία, στα αγγλικά Distance Interpreting, που είναι ο όρος ο οποίος συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εξ αποστάσεως διερμηνίας. Από την απλή τηλεφωνική διερμηνία χωρίς εικόνα, μέχρι την πολύγλωση ταυτόχρονη διερμηνία που χρησιμοποιείται στους διεθνείς οργανισμούς αυτών τον καιρό. Για τους συμμετέχοντες, λοιπόν, για τους συνέδρους, κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά οι διερμηνείς πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον. Συνειδητοποιούμε ότι ούτε εμείς μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας, για κάποιο καιρό τουλάχιστον, και τα σπίτια σίγουρα δεν διαθέτουν ούτε καμπίνες διερμηνίας, ούτε σχετικό εξοπλισμό. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Με τις λεγόμενες πλατφόρμες, τα αρχικά SIDP, θα τα ξαναδούμε στη συνέχεια, είναι Simultaneous Interpreting Delivery Platforms, SIDP. Αυτά είναι τα αρχικά τα οποία θα βρείτε και στο σχετικό πρότυπο του ISO για τις πλατφόρμες. Και για όσους ενδιαφέρονται, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ο ISO, έχει στα σκαριά ένα πρότυπο για τις πλατφόρμες, το ISO 24019, το οποίο θα εκδοθεί περί τον Σεπτέμβριο φέτος του 2022.
Πρόκειται λοιπόν για εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες παρέχονται στις περισσότερες περιπτώσεις ως αυτό που λέμε SaaS, Software as a Service. Αυτό ισχύει για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες τύπου Interprefy, Kudo, Interactio και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπετε μία οθόνη του Kudo, που είναι ένα από τα πιο γνωστά σχετικά λογισμικά. Αυτή η οθόνη φυσικά μοιάζει με αυτό που κάνουμε όλοι και σήμερα. Αυτό το οποίο λιγότεροι έχουν δει είναι αυτή η διεπαφή, είναι η ηλεκτρονική μεταφορά στην οθόνη του υπολογιστή μιας κλασικής κονσόλας διερμηνίας. Με το μικρόφωνο, το on-off, την επιλογή των καναλιών, το τι ακούει ο διερμηνέας και σε ποιο κανάλι εκπέμπει. Αυτά βεβαίως δεν ήταν καινούρια. Θυμήθηκα ψάχνοντας τα κοιτάπια μου ότι ήδη τον Ιανουάριο του 2016 το διεθνές μας δίκτυο, το Calliope Interpreters, ήδη είχε συνομιλίες με το ZipDX και 2-3 άλλες εφαρμογές. Ήδη δηλαδή είχε γίνει η προεργασία τον Ιανουάριο του 2016, για να μην πω και προηγουμένως. Και φυσικά το άλλο συστατικό της εξαποστάσεως διερμηνίας, όταν βγήκαμε από τα σπίτια μας, ήταν τα λεγόμενα hub, τα κέντρα εξαποστάσεως διερμηνίας. Δεν ξέρω αν το CAD μοιάζει λίγο με τον CAD, δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλό ως αρκτικό λέξο. Τα κέντρα λοιπόν ταυτόχρονης διερμηνίας, τα hub για με μια λέξη, τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ένα από τα πρώτα το πρώτο στην Ελλάδα ήταν αυτό εδώ που βλέπετε. Αυτό είναι το περιβάλλον εργασίας διερμηνέων και τώρα πια έχει πάρει αυτήν την μορφή. Εδώ βλέπετε κανονικές καμπίνες πλέον διερμηνίας με επιπλέον υπολογιστές για την παρακολούθηση των ομιλητών και των παρουσιάσεων. Μέχρι εδώ όλα καλά. Γιατί όμως συζητούμε την εξαποστάσεως διερμηνίας σήμερα, πού είναι το πρόβλημα? Γιατί το περιβάλλον εργασίας των διερμηνέων συνεδρίων είναι τόσο σημαντικό? Γιατί στην εξαποστάσεως διερμηνία η έννοια της απόστασης, η απόσταση η ίδια, αλλάζει αυτό που λέμε την διεπαφή μεταξύ διερμηνέων και όλων των υπολείπων συντελεστών ενός συνεδρίου ή μιας συνάντησης. Γιατί οι διερμηνοί συνεδρίων, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη πρόσληψη όχι μόνο της ακουστικής εικόνας, αλλά και της κινησιολογίας του εκάστοτε ομιλητή. Μας ενδιαφέρει η κίνηση των χιλιών, η γλώσσα του σώματος, η έκφραση, οι χειρονομίες, το ποιος κοιτάζει ποιον κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, σε ποιον απευθύνεται δηλαδή. Η αντιδράση των ακροατών, πάρα πολύ σημαντικό, το feedback από τους συνέδρους, η κίνηση μέσα στην αίθουσα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι που δίνει τη δυνατότητα στους διερμηνείς συνεδρίων να μεταφέρουν συλλογισμούς από τη μία γλώσσα στην άλλη με ακρίβεια και πληρότητα. Εδώ βλέπετε μία αποτύπωση του συναδέλφου της ΑΕΚ, Andrew Constable, ο οποίος έχει ομαδοποιήσει τις εξαποστάσεως συνεδριάσεις. Είναι μία από τις πολλές τοπολογίες που θα μπορούσατε να βρείτε στην βιβλιογραφία. Είναι μία από τις πολλές, όμως εδώ θέλω να τονίσω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι τι κάνουν οι σύνεδροι, αλλά ποια είναι η θέση των διερμηνέων συνεδρίων έναντι όλων των υπολείπων. Αυτό θα βάλουμε στο κέντρο. Και εδώ λοιπόν το στοιχείο της απόστασης το μελετάμε από μία διαφορετική γωνιά, από τη σκοπιά του διερμηνέα συνεδρίων. Το ονομάζω αυτό ακύρωση της εγκύτητας, το εκ του σύνεγγυς που έλεγε ο Βασίλης εξαφανίζεται ή μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτον, διότι η πρώτη απομάκρυνση είναι η απομάκρυνση από τον ομιλητή. Εδώ και χρόνια ξαφνικά εμφανίζεται ένας ομιλητής μέσω Skype. Αυτό πια είναι κομμάτι της καθημερινής μας πράξης. Η απομάκρυνση όμως, αυτό είναι το δεύτερο βήμα, ο δεύτερος βαθμός ελευθερίας, αν θέλετε, η απομάκρυνση από το ακροατήριο. Άρα εκεί ο διερμηνέας αποστερείται της επαφής με το ακροατήριό του. Αυτό, να το πω εν παρόδο, είναι πολύ σημαντικό όταν, ας πούμε, ο ομιλητής κάνει ένα αστείο, να καταλάβεις αν πραγματικά πρώτον σε άκουσαν και δεύτερον αν κατάλαβαν και ποιες είναι οι αντιδράσεις του κοινού ή τι γίνεται στην περίπτωση μιας πολιτικής δήλωσης η οποία θεωρείται ακραία. Αυτό για μας είναι συστατικό στοιχείο της δουλειάς. Ο τρίτος βαθμός απομάκρυνσης στην περίπτωση που δουλεύουμε από hub είναι από τους διερμηνείς που διερμηνεύουν προς άλλες γλώσσες. Η ελληνική καμπίνα, για παράδειγμα, στην Αθήνα, η ισπανική στη Μαδρίτη. Αυτός είναι ο τρίτος βαθμός διαχωρισμού, αν θέλετε. Και ο τέταρτος βαθμός και ο πιο προβληματικός είναι η απομάκρυνση από τους διερμηνείς της ίδιας γλώσσας. Το home alone, όπως λέμε στη γλώσσα μας καμιά φορά.
Ο καθένας δουλεύει από το σπίτι του, είτε είναι στην Αθήνα, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στη Μαδρίτη, είτε οπουδήποτε αλλού. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τα όσα θα πω στη συνέχεια αφορούν ακριβώς αυτό το μεγάλο επίμαχο ζήτημα, που βρίσκεται διαχωριστική γραμμή μεταξύ της διερμηνίας συνεδρίων, που μπορεί να γίνει φυσικά από απόσταση, και αυτού που δεν είναι πια διερμηνία συνεδρίων. Η γνώση λοιπόν και η πείρα που αποκτήσαμε αυτά τα χρόνια κατατείνει προς το συμπέρασμα ότι κάθε επιπλέον βαθμός ελευθερίας, κάθε αποχωρισμός, συνεπάγεται μείωση της πληροφορίας που συλλέγει ο διερμηνέας μέσω των αισθήσεων. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά sensory input. Δεν ξέρω αν το έχω μεταφράσει σωστά. Πράγμα όμως το οποίο σίγουρα απαιτεί υψηλότερη συγκέντρωση και γι' αυτό επιφέρει και ταχύτερη πνευματική κόπωση και περισσότερο στρες. Οι κανόνες λοιπόν από εδώ και πέρα αλλάζουν άρδιν. Και εδώ ακριβώς όπως προείπα, γίνεται ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Αυτά όλα έχουν αποτυπωθεί και στο νέο πρότυπο για τη διερμηνία συνεδρίων, το ISO 23155, η πλήρης ονομασία του είναι 23155 άνω και κάτω τελεία 2022, εκδόθηκε στις 2 Ιανουαρίου φέτος, τον Ιανουάριο, ένα πολύ αναμενόμενο κείμενο το οποίο διέπει πλέον τη διερμηνία συνεδρίων σε όλες τις μορφές και όσον αφορά την εξαποστάσεως διερμηνία. Το 23155 μας δίνει πρώτα απ' όλα έναν ορισμό. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένας γενικός ορισμός. Προσέξτε, αναφέρει διαφορετικό χώρο από ομιλητές, συνέδρους και άλλους διερμηνείς. Είναι ένας τριδιάστατος ορισμός, ίσως πιο εύστοχος από αυτόν που τελικά υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του προτύπου. Εδώ βλέπετε τον τίτλο του προτύπου. Ο ορισμός λοιπόν του distance interpreting, της εξαποστάσεως διερμηνίας, είναι η διερμηνία ενός ομιλητή ή νοηματιστή. Το κείμενο, το 23155, λαμβάνει υπόψη του και τις νοηματικές γλώσσες. Αυτό το έκανε πράξη AIC ήδη από το 2012. Σε διαφορετικό χώρο κλπ. Διαβάζετε το υπόλοιπο. Βλέπετε ότι ο ορισμός αυτός κληρονομήθηκε από ένα άλλο ISO, το 2539, το οποίο είναι μια ομπρέλα. Είναι το πρότυπο για το λεξιλόγιο που αφορά όλα τα γλωσσικά επαγγέλματα και τη μετάφραση, τον υποτιτλισμό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι οι όροι που μας αφορούν είναι στο 2539. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, γιατί είναι ορισμοί. Εκεί μπορείτε να δείτε αυτό και πολλά άλλα. Βλέπετε λοιπόν ότι κληρονομήσαμε έναν ορισμό, ο οποίος δεν είναι ομολογουμένος πλήρης για τις δικές μας ανάγκες. Και στη συνέχεια το 23155 αναγνωρίζει το λεγόμενο γνωστικό φορτίο, το cognitive load, και λέει πολύ απλά ότι η εξαποστάσεως διερμηνία εν γέννη συνεπάγεται επιπλέον γνωστικό φορτίο και στρες και άγχος για τους διερμηνείς συνεδρίων, κάτι το οποίο επιταχύνει την επέλευση της κόπωσης, της πνευματικής φυσικά κόπωσης. Επίσης, το 23155 δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην συνεργασία, στην ομαδική δουλειά. Η διερμηνία συνεδρίων, εμείς το ξέρουμε, είναι ομαδική δουλειά, είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Όμως αυτό κατοχυρώνεται πλέον και στο 23155, στις Γενικές Αρχές, το 4.4. Αναφέρεται συγκεκριμένα ρητά στην συνεργασία μεταξύ των διερμηνέων, ακριβώς και λέει πλέον ότι στην εξαποστάσεως διερμηνία, λόγω του αυξημένου γνωστικού φορτίου και του στρες, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διερμηνέων είναι ακόμη πιο απαραίτητη. Άρα, συνύπαρξη στον ίδιο χώρο, άρα οπτική και ακουστική επαφή. Στο 23155 δεν καταφέρουμε να περάσουμε την απτική επαφή, η οποία είναι, οι διερμηνείς ξέρουν πολύ καλά ότι και η απτική επαφή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στην διερμηνία συνεδρίων. Στο παράρτημα ε, όσον αφορά τη σύνθεση των ομάδων διερμηνέων, επίσης υπάρχει παραδοχή ότι το πλήθος των διερμηνέων που απασχολούνται σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση πρέπει να αυξηθεί στην περίπτωση εξαποστάσεως διερμηνίας. Η πανδημία συνεχίζεται, οι εξελίξεις τρέχουν. Η Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων δεν κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα. Να διευκρινίσω με την ευκαιρία ότι οι απόψεις που εκφράζω εδώ είναι προσωπικές, δεν εκπροσωπώ την, αν και αντιπρόεδρος της Ένωσης, δεν εκπροσωπώ την Διεθνή Ένωση Διερμηνέων σήμερα. Οι απόψεις είναι προσωπικές. Η ΑΕΚ λοιπόν
υπογράφει ειδικές συμφωνίες για την εξαποστάσεως διερμηνία με τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι συγκλίνουν σε αυτά τα οποία λίγο πολύ είπαμε: αυξημένο γνωστικό φορτίο, επιταχύνεται η επέλευση της πνευματικής κόπωσης, αυξημένο στρες. Οι διερμηνοί συνεπώς εργάζονται λιγότερες ώρες την ημέρα, αυτό είναι πλέον νόμος στις Βρυξέλλες. Το θέμα του ήχου πάρα πολύ σημαντικό, το περίφημο εύρος των 125 έως 15.000 Hz, το οποίο χρειάζονται οι διερμηνοί για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γίνεται παραδεκτό ότι μπορούν και πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτιά των διερμηναίων. Και κάτι πολύ σημαντικό, αυτό το οποίο εδώ αναγράφεται ως Cascade Principle, δεν έχει μεταφραστεί επισήμως, θα το έλεγα ιεραρχία της εγκύτητας, με την έννοια ότι και στις συμφωνίες αυτές κατοχυρώνεται η ιεραρχία σύμφωνα με την οποία η πλήρη συνύπαρξη όλων των παραγόντων ενός συνεδρίου και των διερμηναίων είναι ποιοτικά ανώτερη. Σε ένα σκαλοπάτι πιο κάτω έχουμε την διερμηνία που γίνεται από κέντρα εξαποστάσεως διερμηνίας, από τα hub, και η τρίτη λύση, η πλήρως κατανεμημένη, να την πω έτσι, το fully dispersed, δηλαδή οι διερμηνείς είναι στα σπίτια τους ή σε άλλους ιδιωτικούς χώρους. Αυτό είναι μια λύση η οποία, σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, είναι μια λύση in extremis. Αυτή ακριβώς η έκφραση έχει υιοθετηθεί στα κείμενα αυτά. Και μια πρακτική ρύθμιση, αλλά ενδιαφέρουσα, οι διερμηνείς στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν υποχρεούνται να διερμηνεύσουν εάν δεν βλέπουν τον ομιλητή, αν για οποιοδήποτε λόγο πέσει η σύνδεση, αν δεν έχουμε εικόνα, δεν διερμηνεύουμε. Και το ίδιο ισχύει για συνδέσεις οι οποίες είναι από αεροπλάνα και βαπόρια και αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε προχθές και το περιστατικό της σύνδεσης ενός Άγγλου βουλευτή από τουαλέτα του Λονδίνου, τον οποίο τον πήραν είδηση δυστυχώς για αυτόν. Δεν πρόλαβα να σας να βρω το σχετικό, αλλά θα το βρείτε πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. Και μια συζήτηση λοιπόν για τον ήχο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Acoustic shock ή toxic sound. Είναι απότομες εχμές, κάποια τάκτα που πολλές φορές κάνουν ζημιά στα αυτιά των διερμηναίων ή η συνεχής παροχή ενός ήχου ο οποίος δεν είναι ικανοποιητικός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγες μέρες. Εκεί τουλάχιστον ανακοινώθηκε από επιστήμονες Βέλγους ότι ο κακός ήχος κάνει τους διερμηνείς να ακούν σε υψηλότερη ένταση και αυτό, η συνεχής έκθεση σε υψηλής έντασης ήχο, αυτό προκαλεί βλάβες στην ακοή των διερμηναίων. Είναι ένα θέμα health and safety πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή παντού, σε όλο τον κόσμο. Οπότε, ποιος έχει δίκιο όταν η πρόεδρος της συνεδρίασης λέει «Εμείς σας ακούμε πολύ καλά, μπορείτε να συνεχίσετε» και οι διερμηνείς παραπονούνται. Ένα βασικό δεδομένο στην εξαποστάσεως διερμηνία και στη διερμηνία γενικότερα είναι ότι ο ήχος, ο οποίος μπορεί να είναι αρκετός για να μιλήσουμε με τον Βασίλη στο τηλέφωνο, ακόμη και με κακό σήμα, δεν έχει καμία σχέση με τον ήχο τον οποίο χρειάζονται οι διερμηνείς για να κάνουν διερμηνία, γιατί λόγω του λεγόμενου masking, δηλαδή της αλληλοεπικάλυψης της φωνής του διερμηναία με αυτό το οποίο ακούει, ο ήχος που χρειαζόμαστε έχει πολύ υψηλότερες προδιαγραφές. Και αυτό είναι ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή στα διεθνή φόρα. Ένας μύθος νούμερο 2, για τη διερμηνία συνεδρίων χρειάζεται μια καλή σύνδεση ίντερνετ και καλά ακουστικά και ένα καλό μικρόφωνο. Αυτό είναι μία από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ξεχάσαμε ότι για τη διερμηνία συνεδρίων χρειάζονται πρώτα απ' όλα διερμηνείς συνεδρίων. Αυτό είναι στο κέντρο. Και μετά έπονται τα ακουστικά και ο εξοπλισμός. Η εξαποστάσεως διερμηνία είναι οικονομικότερη. Ναι και όχι. Οι υβριδικές διασκέψεις, τηλεδιασκέψεις είναι δύσκολες, είναι απαιτητικές. Έχουν γεννηθεί νέοι ρόλοι, τους οποίους δεν πληρώναμε στο παρελθόν. Οι moderators, οι λεγόμενοι, οι οποίοι είναι λίγο τεχνικοί, λίγο φροντίζουν την επικοινωνία με όλους τους συνέδρους, που πολλές φορές χρειάζονται 2 και 3 τέτοιοι. Αυτοί είναι ρόλοι οι οποίοι δεν υπήρχαν και είναι άνθρωποι οι οποίοι φυσικά πληρώνονται. Το ίδιο ισχύει με τον εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να υπάρχει και εδώ και στο Caravel, αν είχαμε μια παράλληλη συνεδρία εκεί, αλλά και οπουδήποτε συμμετέχουν ομιλητές. Αν μας επίφθινε το λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα έπρεπε να έχει το δικό του εξοπλισμό, ο οποίος να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα δεν είναι πάντοτε μια οικονομικότερη λύση η εξαποστάσεως διερμηνία. Προστασία του περιβάλλοντος, εκεί έχουμε ένα ομόφωνο ναι.
Δεν κάνουμε εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Η κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με όλες τις μελέτες στις τηλεδιασκέψεις, είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που θα προέκυπτε εάν οι διερμηνείς έπρεπε να ταξιδέψουν στη Ρόδο ή στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού. Πόσο χρόνο έχω ακόμα, Βασίλη? Θα συνεπείρω η ομιλία σου και ξέχασα να σου πω. Έχεις όμως 7 λεπτά. Τέλεια. Η τεχνολογία και ποια προβλήματα μπορεί να λύσει, ποια προβλήματα δεν μπορεί να λύσει. Η διερμηνία συνεδρίων και η διερμηνία γενικότερα είναι μια διεργασία πνευματική η οποία απαιτεί υψηλή συγκέντρωση. Αυτό το ξέρουμε. Οι διερμηνείς καλούνται πολλές φορές να χειριστούν μια δεύτερη συσκευή, μια τρίτη συσκευή, καμιά φορά και μια τέταρτη συσκευή για να μπορούν να συνεννούνται με το χώρο της τέλεσης του συνεδρίου, με τον τεχνικό, με τον διερμηνέα που βρίσκεται στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι το λεγόμενο γνωστικό φορτίο, το οποίο όχι μόνο δεν λύνει προβλήματα, αλλά τα επιτείνει. Αυτό είναι μια παράμετρο στην οποία ξεχνούν πολλοί οργανωτές και παίρνουν έτσι τις λάθος αποφάσεις, μειώνοντας για παράδειγμα το πλήθος των διερμηνέων, με αποτέλεσμα η ποιότητα να χαθεί. Το μόνο στο σπίτι, λοιπόν, με άλλα λόγια, το home alone, απαιτεί από τον διερμηνέα να λειτουργεί και ως τεχνικός και ως συντονιστής της δικής του προσωπικής συνάντησης, χειριζόμενος ή χειριζόμενη πολλαπλές συσκευές. Αυτά είναι περισπασμοί και όχι διευκόλυνση. Το ίδιο ισχύει και με το περίφημο chat, το οποίο χρησιμοποιούμε όλοι. Αποτελεί περισπασμό ήδη για έναν ομιλητή. Ξέρετε πολλές φορές ότι κάποιοι ομιλητές διαμαρτύρονται γιατί στο chat τρέχει μια παράλληλη συνεδρίαση την οποία πρέπει να παρακολουθούν με ερωτήσεις ή σχόλια στα οποία πρέπει να απαντήσουν. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει. Πόσο μάλλον για διερμηνείς οι οποίοι λειτουργούν σε, θα έλεγα, συνεχή κορεσμό. Γι' αυτό οι διερμηνείς θα σας το πούν πολλές φορές. Αν εγώ μεταφράσω δισεκατομμύριο αντί για εκατομμύριο λάθος, ο συνάδελφος διερμηνέας δύσκολα θα βάλει ένα χαρτί μπροστά μου γράφοντας δισεκατομμύριο, γιατί αυτό μπορεί να αποτελέσει περισπασμό και να χάσω δύο ή τρεις φράσεις στη συνέχεια, κάτι το οποίο μπορεί να έχει χειρότερες επιπτώσεις στην ποιότητα της διερμηνίας που παρέχουμε. Άρα όλα αυτά τα gadget, θα στα πω έτσι, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μάλλον περισπασμοί παρά διευκολύνσεις. Θα αφήσω κατά μέρος μερικές γενικές παρατηρήσεις σε ποιες περιπτώσεις προσφέρεται η εξ αποστάσεως διερμηνία. Μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Περισσότερη ευελιξία φυσικά. Αν αύριο το πρωί τρέχει κάτι στη Ρόδο και δεν υπάρχουν εισιτήρια ή δεν προλαβαίνω να πάρω το αεροπλάνο, η διερμηνία αυτή μπορεί να παρασχεθεί προφανώς από την Αθήνα. Αυτό είναι ένας παράγοντας ευελιξίας για τους οργανωτές. Επίσης, μπορούμε κάλλιστα να καλύψουμε 20 λεπτά διερμηνία κινέζικα-ελληνικά από συναδέλφους που είναι στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Πεκίνο, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψει κάποιος business class δύο ημέρες πριν την συνεδρίαση από το Πεκίνο και άλλες δύο μέρες να φύγει. Και αυτό για 20 λεπτά μόνο παρέμβαση στα κινέζικα, για παράδειγμα. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η σοβαρή έλλειψη κατανόησης όλων αυτών των περιορισμών, τους οποίους σας ανέφερα πάρα πολύ περιληπτικά. Αν έχουμε χρόνο για συζήτηση, ευχαρίστως να επανέλθω. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη κατανόησης των νέων αυτών περιορισμών από τους παρόχους, καμιά φορά και από τους ίδιους τους διερμηνείς. Έχουμε διερμηνείς οι οποίοι, για να μην πουν όχι, για παράδειγμα, σε προσφορά εργασίας, μπορεί να αναλάβουν διερμηνία η οποία στη Νέα Ζηλανδία θα είναι στις 5 ή στις 4 το πρωί, λόγω της διαφοράς μεταξύ ωριών ατράκτων. Έχουμε την έλλειψη υποδομών, αλλά αυτό βελτιώνεται συνεχώς. Η τεχνολογία θα μας κάνει όλα τα χατήρια, αυτό είναι βέβαιο, αν όχι μέσα στους επόμενους 6 μήνες, σε ένα χρόνο ή λίγο περισσότερο. Μεγάλη πρόοδος, αναμένουμε σημαντική πρόοδος στον εξοπλισμό τον οποίο χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες. Και επειδή είδα την κίτρινη κάρτα του Βασίλη, θέλω να αφιερώσω τα τελευταία 2 λεπτά στο νέο μοντέλο της διερμηνίας και της διερμηνίας συνεδρίων συγκεκριμένα. Ένα μοντέλο συγκεντρωτικό, ενώ τις πλατφόρμες και τις λεγόμενες marketplaces, δηλαδή την διοργάνωση, την παροχή διερμηνίας συνεδρίων από πλατφόρμες όπως το Interprefy, το Kudo, το Interactio, που ως τώρα είχαν περιοριστεί στον ρόλο των καθαρά τεχνολογικό τους. Οι πλατφόρμες αυτές
εισάγουν ένα νέο μοντέλο. Πολλοί συνάδελφοι το λένε uberization of the profession. Η μετάφραση ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Και εκεί η βασική παρανόηση είναι ότι μάλλον η άγνοια κινδύνου συνίσταται στο ότι δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι από αυτούς ότι η διερμηνία συνεδρίων, είτε παρέχεται επί τόπου είτε εξ αποστάσεως, διέπεται από τους ίδιους αυστηρούς κανόνες. Είναι διερμηνία συνεδρίων, έχει τις ίδιες υψηλές απαιτήσεις, βασίζεται στις ίδιες διαδικασίες και παρέχεται φυσικά πάντα από επαγγελματίες διερμηνής συνεδρίων. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κληρονομιά η οποία χτίστηκε με πάρα πολύ κόπο από την Διεθνή Ένωση Διερμηνών Συνεδρίων. Είναι μια παράδοση που χτίστηκε σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και με τις μεγάλες σχολές διερμηνίας ανά τον κόσμο. Πρόκειται για ένα άτυπο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, αν θέλετε, το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προστατεύσουμε, ώστε να παραμείνει, για να προστατεύσουμε αυτό που θα έλεγα αποτελεσματική πολύγλωση επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο. Αυτό που κάνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και διεθνείς οργανισμούς να εμπιστεύονται τους διερμηνείς στις πιο δύσκολες στιγμές, σε εποχές κρίσεων, πολέμων και άλλων δύσκολων στιγμών. Προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω το νέο πρότυπο, το ISO 23155, που βάζει αυτούς τους κανόνες σε μια τάξη και είναι ένα ανεξάρτητο, μια βίβλος, αν θέλετε, για τη διερμηνία συνεδρίων, πιστεύω ότι θα βοηθήσει και περιμένω και από τους παρόχους στην Ελλάδα να το γνωρίσουν και να το εφαρμόσουν στην πράξη και ουσιαστικά τον επόμενο καιρό. Αυτά πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη τον Κίνο, που νομίζω κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με όλους τους υπόλοιπους ομιλητές, που μας έδειξαν πόσο πολύ παραγωγικό είναι το ζήτημα του καθενός. Θα καλέσω τώρα στο βήμα τον Κώστα τον Ναβάλη. Ο Κώστας τον Ναβάλης ασχολείται με τη μετάφραση από το 1989. Αρχικά ως υπεύθυνος έργου έργα ελληνοποίησης λογισμικού της IBM και στη συνέχεια και για άλλους μεγάλους πελάτες της Orco. Η Orco, όπως ξέρετε, υποστηρίζει και την ημερίδα μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πελάτες όπως η Microsoft και η Oracle. Διατέλεσε διευθυντής του Τμήματος Τεχνικής Μετάφρασης και Ελληνοποίησης Λογισμικού, μέτοχος και αντιπρόεδρος της Orco μέχρι το 2007. Από το 2008 προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, συμβούλου και εκπαίδευσης στον χώρο της μετάφρασης μέσω της εταιρείας του, της TMServe. Ασχολείται με την τεχνολογία στη μετάφραση, με την χρήση και ανάπτυξη εργαλείων υποβοήθησης, ελέγχου, διεκπαιρέωσης και διαχείρισης μετάφρασης, καθώς και με την εκπαίδευση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης. Κώστα, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ αυτούς που οργάνωσαν αυτή την ημερίδα και εσάς που, για το χρόνο σας και για την υπομονή. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω. Η δικιά μου ομιλία έχει να κάνει με την επίδραση της πανδημίας στον τομέα της μετάφρασης και τάσεις και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που όλοι βιώσαμε ήταν το κομμάτι το οικονομικό, πριν καν φτάσει το υγειονομικό, η υγειονομική κρίση στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη της Ευρώπης. Υπήρξε ένα οικονομικό σοκ με το κλείσιμο της αγοράς της Κίνας. Τα χρηματιστήρια καταποντιστήκανε, υπήρξε μια άντληση χρήματος με σκοπό να επανατοποθετηθεί σε πιο προσοδοφόρους τομείς, όπως ήταν αυτός της υγείας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Amazon τα πήγε πολύ καλά, της διασκέδασης της ηλεκτρονικής, πλατφόρμες όπως το Netflix και άλλες πλατφόρμες που δημιουργηθήκανε, η πληροφορική που σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις κρίσεις εντός εισαγωγικών φροντίζει να προσφέρει τεχνολογικές λύσεις και μέσα σε αυτούς ήταν και η μετάφραση με αποτέλεσμα να έχουμε μία εισρωή χρημάτων τόσο στο κομμάτι των εργαλείων της μετάφρασης όσο και των υπηρεσιών, έτσι, οδηγώντας ένα μαζικό κύμα αγορών και συγχωνεύσεων. Ένα από αυτά τα μεγάλα γεγονότα ήταν αυτό της αγοράς της SDL, η οποία προσέφερε και εργαλεία αλλά και γλωσσικές υπηρεσίες, από την RWS, με αποτέλεσμα να γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη μεταφραστική εταιρεία στον κόσμο μετά την Transperfect.
Άλλο κομμάτι και το συγκεκριμένο, οι συγκεκριμένες ενέργειες είχαν αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά ή τουλάχιστον σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, όπως ήταν η NLG, η οποία απολύθηκε, ή και η Transifex, η οποία αρχικά έλαβε μια αρκετά μεγάλη χρηματοδότηση και στη συνέχεια τον περασμένο μήνα και αυτή πουλήθηκε. Ένα αντίκτυπο αυτής της ιστορίας είναι ότι πολλά από τα μεταφραστικά γραφεία στην Ελλάδα άλλαξαν η σχέση τους με τις εταιρείες του εξωτερικού, άλλαξαν οι πελάτες τους και θα πρέπει να συνηθίσουν καινούργιους project managers και τις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στο χώρο. Σε γενικότερο οικονομικό επίπεδο, η μετάφραση, είχαν δίκιο αυτοί που επενδύσαν στη μετάφραση, είχαμε μια μικρή πτώση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020, το οποίο βέβαια ξεπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα, έγινε πλήρης ανάκαμψη μέσα στο 2021 και φτάσαμε σε μια αύξηση άνω του 10%, 11,8%. Επομένως, η οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση που υπήρξε, ξεπεράστηκε. Τώρα, οι τάσεις που υπάρχουν σε οικονομικό επίπεδο, τα πρώτα αποτελέσματα για το 2022 δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η αυξητική τάση και ότι θα υπάρξει και για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύετε ότι ο αναμενόμενος κύκλος εργασιών το 2023 θα φτάσει στα 70 δις δολάρια. Θα συνεχιστούν και συνεχίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι επενδύσεις, οι αγορές και οι συγχωνεύσεις. Επομένως, ο κλάδος της μετάφρασης θα δεχτεί αρκετό ρευστό, αλλά και αλλαγές. Στην Ελλάδα, έχοντας μπει μέσα σε ένα κύκλο κρίσεων που ξεκίνησε από την οικονομική σχεδόν δεκαετή κρίση, πέρασε στα ελληνοτουρκικά, πέρασε στην πανδημία, στον πόλεμο της Ουκρανίας και τα λοιπά, υπάρχει μία αστάθεια, επικρατεί εδώ και αρκετό καιρό το μοντέλο του «Δεν βάζω όλα μου τα αυγά σε ένα καλάθι». Οι ελληνικές εταιρείες έχουν μεταφραστικές, έχουν μπει σε ενεργητική προώθηση πωλήσεων και σε επέκταση σε άλλους τομείς και σε άλλους γλωσσικούς συνδυασμούς σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα, μετά από το οικονομικό την οικονομική κρίση, περάσαμε στο μένο σπίτι. Η καινούργια νοοτροπία του ότι πρέπει να απομονωθούμε, να μείνουμε στο σπίτι. Μιλήσω λίγο για το διασκεδάζω και ψωνίζω και πώς αυτό είχε αντίκτυπο στο μεταφραστικό κύκλωμα. Περάσαμε στο διασκέδαση μέσω του διαδικτύου, είτε σε προγράμματα τα οποία ήταν προμαγνητοσκοπημένα, είτε σε streaming platforms. Είναι η περίοδος στην οποία επωφελείται το Netflix και όλες οι άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες. Δημιουργείται και η δικιά μας, η Cinebo και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση στον υποτιτλισμό, στη μεταγλώτηση, στη μετάφραση κειμένων στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Εξυπακούεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι που έπρεπε γρήγορα να αντιμετωπιστεί με τις αρχές, με την αρχή της του μένω σπίτι, ήταν το πώς κάνω τις αγορές πέρα από σούπερ μάρκετ και τα διάφορα που θα μπορούσα να πω. Τεράστιο κομμάτι, τουλάχιστον και στην ελληνική επικράτεια, στην αύξηση των καταστημάτων e-shop. Η πώληση, εάν κανείς ήθελε να επιβιώσει, έπρεπε να γίνει και με δυνατότητες παροχής των υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Επομένως, δημιουργήθηκε ανάγκη για μετάφραση κειμένων, αλλά είναι και κάτι το οποίο θα συνεχιστεί στο μέλλον, καθώς η ανάπτυξη e-shop και διαδικτυακής παρουσίας των καταστημάτων στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο φανταζόμαστε ότι στο μέλλον θα δημιουργήσει κείμενο προς μετάφραση και σε άλλες γλώσσες. Επιμορφώνομαι και ενημερώνομαι. Καταρχήν, μπήκαμε στο χώρο των διαδικτυακών μαθημάτων, είτε σαν καθηγητές, είτε σαν μαθητευόμενοι. Αναγκαστήκαμε να προσφέρουμε υπηρεσίες ή να λάβουμε υπηρεσίες μέσω online. Πολλά από τα συνέδρια που αρχικά ακυρωθήκανε σε δεύτερη φάση υλοποιηθήκανε διαδικτυακά. Μπήκαμε λοιπόν μέσα σε μια
στα διαδικτυακά συνέδρια, τα οποία αυξηθήκαν κατά πολύ. Και επίσης αυξήθηκαν και τα webinars και παρουσιάσεις και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Συνήθως παρουσιάσεις προϊόντων και ούτω καθεξής, τα οποία παλιότερα γινόντουσαν διαζώσεις. Να αναφέρω απλώς ότι το road show της SDL, που έδειχνε τα καινούργια της προϊόντα κάθε χρόνο και ούτω καθεξής, μετατράπηκε σε διαδικτυακό συνέδριο, μάλιστα διήμερο, δείχνοντας μια τάση του, εφόσον υπάρχει μια οικονομία χρόνου, μετακινήσεων και ούτω καθεξής, ότι μπορούν να προσφερθούν περισσότερα πράγματα διαδικτυακά. Εργαλεία. Από απλά εργαλεία, το Zoom, το WebEx, το GoMeeting και τα διάφορα άλλα που μας είναι λίγο έως πολύ γνωστά, μέχρι πολύ εξελιγμένα εργαλεία που προσφέρουν εικονική κατά κάποιο τρόπο εκτέλεση ή οργάνωση και συμμετοχή στα συνέδρια, στα μαθήματα ή και σε εμπορικές εκθέσεις. Να αναφέρω ένα συνέδριο που έλαβα μέρος πέρυσι, στο οποίο έπρεπε να μπει στο ανσασέρ, στο εικονικό ανσασέρ, για να ανέβει στον όροφο, όπου ήταν η αίθουσα που θα γινόταν η αντίστοιχη ομιλία, με τραπεζάκια έξω από κάθε χώρο για τα διαλύματα, όπου πήγαινες και καθόσουν και μίλαγες με τους διάφορους άλλους συνέδρους και το καθεξής. Φαγητό βέβαια δεν υπήρχε και καφές. Αντί αυτού συνήθως ήταν μαθήματα γιόγκας ή κάτι άλλο, αλλά είχες πάντως μια έστω εικονική αίσθηση του ότι βρίσκεσαι κάπου. Τάσεις. Εξυπακούεται ότι τα διαδικτυακά μαθήματα θα συνεχίσουν. Είναι μια πραγματικότητα, πιστεύω, που θα μείνει. Αυτό είναι και μια ευκαιρία. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είχαν περιορισμένο χρόνο μετακινήσεων και το καθεξής θα έχουν τη δυνατότητα, ήταν σε άλλα σημεία, θα έχουν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν. Θα συνεχίσουν, πιστεύω, και τα διαδικτυακά συνέδρια. Κάποια από αυτά θα γίνουν μεικτά, όπως το σημερινό. Μεικτά επίσης θα γίνονται και τα διαδικτυακά μαθήματα. Κάποια από αυτά θα έχουν κάποιες ώρες live και κάποιες ώρες εκτός. Θα έχουμε περισσότερα webinars. Και περνάμε τώρα στα πιο σημαντικά. Το πιο σημαντικό κομμάτι της πανδημίας ήταν πόσο πολύ επηρέασε τη δουλειά, έτσι, και το δουλεύω εκτός γραφείου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ούτως ή άλλως δουλεύανε από τα σπίτια τους ή από κάποιον ιδιωτικό χώρο, δεν είχαν τόσο μεγάλη αλλαγές στον τρόπο εργασία τους, όσο οι άνθρωποι που ασχολούνται με το μεταφραστικό κύκλωμα και δουλεύουν σε εταιρείες ή σε φορείς, όπως είναι οι τράπεζες ή οι διάφοροι άλλοι οργανισμοί. Εκεί είχαμε μια πολύ ξαφνική και άμεση ανάγκη του να δουλέψει κανένας από το σπίτι. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτεύχθηκε, αλλού καλύτερα και αλλού χειρότερα, ήταν με πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της εταιρείας, ούτως ώστε να μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο. Οπότε υπήρξε η πρόσβαση στο PC της εταιρείας και η δουλειά εκεί. Στη συνέχεια, και εφόσον δεν ήταν άμεσα απαραίτητο να υπάρχει ένα πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι και ούτω καθεξής στην εταιρεία, αλλά και για λόγους οικονομίας, ρεύματος, κάποιου ανθρώπου που θα έπρεπε να είναι εκεί, να ανοίγει τα PCs, να κλείνει τα PCs και το καθεξής, περάσαμε σε εικονικά PCs, σε virtual PCs, τα οποία συνήθως μπήκαν μέσα σε κάποιο σερβερ της εταιρείας ή και σε ενοικιαζόμενο, για να υπάρξει το τρίτο σκέλος, το οποίο είναι και κάτι το οποίο έφερε αρκετά έσοδα και στην Microsoft με το Azure και στην Amazon, αλλά και σε άλλους φορείς που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Είναι μεταφορά πλέον της υποδομής της εταιρικής στο cloud. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στην πανδημία για να δουλέψει κανείς απομακρυσμένα. Γνωρίσαμε λίγο πολύ αρκετοί το remote desktop, το TeamViewer, και ο μεγάλος νικητής της περίοδου αυτής πιστεύω ότι είναι το AnyDesk, το οποίο άρχισε να γίνεται πολύ πιο δημοφιλές και να χρησιμοποιείται κατά κόρον. Να πούμε εδώ ότι με σκοπό την χρησιμοποίηση εκτός γραφείου εργαλείων αναπτύχθηκαν πάρα πολύ οι
υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε εργαλεία software as a service, εργαλεία δηλαδή που δεν βρίσκονται μέσα στους χώρους και στα υπολογιστικά συστήματα του φορέα, της εταιρείας και το καθεξής, αλλά είναι στο διαδίκτυο. Το Office 365 ήταν ένα από αυτά, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία στην πραγματικότητα μας δίνουν τη δυνατότητα να μειώσουμε την ανάγκη σε διαδικτυακή σύνδεση με το χώρο της εργασίας και να καταφύγουμε κατευθείαν σε μια λύση που προσφέρεται από κάποιον τρίτον. Τάσεις, στο μένω σπίτι δουλεύω απομακρυσμένα. Αρκετές εταιρείες έχουν πάρει απόφαση ότι τουλάχιστον ένα μέρος του χρόνου των εργαζομένων θα είναι από το σπίτι. Υπάρχει αύξηση της τάσης χρήσης ελεύθερων επαγγελματιών, είτε για τη μετάφραση, για τη διόρθωση, για το DTP, ακόμα και για τη διαχείριση έργων. Εταιρείες που είχαν αποκλειστικά εσωτερικούς μεταφραστές άρχισαν να δουλεύουν σε ένα μεικτό μοντέλο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί, θα έλεγα. Η προτίμηση σε εργαλεία που βρίσκονται εκτός εταιρείας, έτσι, software as a service, εταιρεία στο διαδίκτυο, σίγουρα έχουν ευνοηθεί αρκετά μέσα στην πανδημία και θα υπάρξει τάση να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο, αναμένοντας κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Πολλές εταιρείες έχουν μεταβεί και έχουν πάρει στρατηγικές αποφάσεις, άλλες το έχουν κάνει και άλλες πηγαίνουν προς τα εκεί, για να μεταφέρουν όλη τους την πληροφοριακή υποδομή στο υπολογιστικό νέφος, με σκοπό το να μην δεσμεύουν πόρους ή να μην υπάρχει ανάγκη της ύπαρξης προσωπικού στην εταιρεία και ούτω καθεξής. Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο πιστεύω ότι θα παραμείνει και θα παγιωθεί είναι η χρήση προσωπικού εκτός χώρας. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε διαχειριστές έργου στην Ελλάδα, τους παίρνουμε από κάπου αλλού. Αυτό βέβαια σημαίνει και το αντίστροφο, ότι εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες ψάχνουν για συγκεκριμένες ειδικότητες που δεν μπορούν να βρουν ή που είναι πολύ ακριβές στον τόπο τους, προσφέρουν εργασία σε Έλληνες, έτσι. Και επίσης υπάρχει και η έννοια πλέον του εργασιακού νομάδα. Είχα την τύχη να συναντήσω δύο μεταφραστές οι οποίοι δουλεύαν στη Γαλλία και ήρθαν στην Ελλάδα για να περάσουν την φάση, τουλάχιστον πρώτη φάση του κορονοϊού, διότι τα νίκια ήταν φτηνότερα εδώ και μια και ούτως ή άλλως θα πρέπει να είμαι σπίτι μου, γιατί να μην είμαι σε κάποιο άλλο κράτος και να γνωρίσω την κουζίνα και τον πολιτισμό του. Προβλήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, πιστεύω, στους ανθρώπους που έπρεπε να δουλέψουν από το σπίτι και ανήκανε σε εταιρείες και σε φορείς, σε μεταφραστικές ομάδες που δουλεύανε σε κάποιους εργασιακούς χώρους, ήταν η επικοινωνία με τους συνεργάτες για την προώθηση των εργασιών, αλλά και με τους πελάτες, πιθανούς πελάτες και τους προμηθευτές. Υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Πολλές φορές, παίρνοντας τηλέφωνο σε κάποια εταιρεία, το πρώτο πράγμα που ρώταγα είναι ο κύριος Τάδε, δουλεύει σήμερα στο γραφείο ή είναι από το σπίτι και ούτω καθεξής. Υπήρχε μια αρκετά μεγάλη αύξηση στο email. Ήξερες ότι στέλνοντας ένα email, κατά πάσα πιθανότητα, θα φτάσει το συγκεκριμένο μήνυμα στον αποδέκτη. Το κινητό, πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να επικοινωνήσουμε, ήταν ασφαλές εάν ξέραμε το κινητό τους, να επικοινωνήσουμε μαζί τους στο κινητό, διότι θα ξέραμε, θα τους βρίσκαμε είτε είναι στο σπίτι, είτε δουλεύουν από το σπίτι, είτε δουλεύουν από το γραφείο. Το Viber ήταν κάτι το οποίο ενισχύθηκε, το Skype, το Teams βέβαια ήρθε στο απόγειό του, είτε το Business Teams για τις εταιρείες, αλλά και το Teams για όλους τους άλλους, το Zoom, και μια σειρά από άλλα εργαλεία που βοηθήσανε την επικοινωνία ή τουλάχιστον προσπαθήσανε να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε και τις ανάγκες που εμφανίστηκαν. Τάσεις. Θα εξακολουθήσουν οι διαδικτυακές συσκέψεις και οι επικοινωνίες και θα γίνει, πιστεύω,
ήδη έχει γίνει, αυτό που είπε και ο Χάρης πριν, αναβάθμιση και αγορά τηλεπικοινωνιακής υποδομής που θα επιτρέπει το να συνδέει κανείς, να παίρνει κανείς στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο κάποιον μέσα στην εταιρεία και αυτό να μεταφέρεται στο κινητό του κ.ο.κ. Ακουστικά, κάμερες, μικρόφωνα, ακόμα και στους σταθερούς υπολογιστές. Και θα υπάρξει μια τάση για πληροφοριακά συστήματα, ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και διασυνδέσεων στο διαδίκτυο. Περάσουμε τώρα λίγο στα εργαλεία. Έτσι. Οι λύσεις πλέον των κατασκευαστών εργαλείων υποβοήθησης μετάφρασης είναι μια τάση για server και για cloud λύσεις, ακόμα και για freelancers. Αυτή η τάση βοήθησε κατά κάποιο τρόπο εργαλεία τύπου MemSource να αποκτήσουν περισσότερο κόσμο σε σχέση με πιο παραδοσιακές λύσεις. Η SDL δουλεύει, η πρώην SDL, now, σήμερα RWS, δουλεύει για να και παρέχει λύσεις cloud. Από το 2000, το Studio 2021 έχει το Studio Live. Το Studio 22, από ό,τι φαίνεται, θα παρέχει το κομμάτι cloud και στους freelancers. Επομένως, παίρνοντας ένα Studio 22, θα μπορείς να έχεις τις μνήμες σου, το γλωσσάρι σου και οτιδήποτε άλλο στο διαδίκτυο. Περισσότερη μηχανική μετάφραση, αυτό είναι αναμενόμενο. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη μετάφραση και στη διόρθωση είναι κάτι το οποίο οι υπάροχοι εργαλείων υποβοήθησης το χρησιμοποιούν. Ανάγκη για βοήθηση στη διαχείριση έργων, η οποία αυξάνεται καθώς αυξάνονται τα μεταφραστικά έργα και μειώνεται ο όγκος και τα χρήματα που μπορεί να πάρει κανείς από αυτά. Και επίσης έχουμε δει στα εργαλεία υποβοήθησης μετάφρασης ακόμα και προσπάθειες να γίνουν για την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, δηλαδή στο στούντιο online του Τράντος μπορεί ο μεταφραστής να γράφει κάποιο σχόλιο, να απαντάει ο διορθωτής ή ο συνδεδεμένος με το συγκεκριμένο project manager. Αντίστοιχα, στις λειτουργίες υπάρχουν και στο MemSource. Τι θα δούμε από πλευράς εργαλείων στη μηχανική μετάφραση. Ήδη είναι πολύ περισσότερα τα συστήματα που υπάρχουν. Υποστηρίζονται περισσότεροι γλωσσικοί συνδυασμοί, όπως είπε και η Μαρία το πρωί. Φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική μείωση στο κόστος και στις ανάγκες της υπολογιστικής ισχύς. Υπάρχουν ήδη κάποια μοντέλα τα οποία κανείς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να φτιάξει από την αρχή. Έμφαση δίνεται πλέον στην ποσότητα και την ποιότητα των δεδομένων. Πολλοί από τους μεγάλους παίκτες σε αυτό το χώρο, πρόσφατα το Facebook, δίνουν την πληροφορία δωρεάν για ερευνητικούς σκοπούς και για να προωθήσουν την έρευνα. Και επίσης δίνεται σημαντική σημασία πλέον στη μετεκπαίδευση. Δηλαδή, έχω κάποιο μοντέλο το οποίο περιοδικά βελτιώνω. Συστήματα διαχείρισης έργων. Μεγάλο κομμάτι στον καιρό της πανδημίας, αλλά και πριν από αυτό, ενισχύθηκε πάρα πολύ, γιατί οι project managers, οι διαχειριστές έργων έπρεπε να δουλέψουν από τα σπίτια τους. Υπήρξε μεγάλη ανάγκη για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί μοντέρνα συστήματα τα οποία μπορούν να βασιστούν σε να έρθει κανείς και να τα χρησιμοποιήσει μέσω του διαδικτύου και χωρίς να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά. Υπάρχει μια τάση για καλύτερα και φτηνότερα συστήματα. Η RWS έχει φτιάξει το αντίστοιχο Business Manager στα πρότυπα του Plunet. Υπάρχει μια τάση λοιπόν προς τις λύσεις για καλύτερα και φτηνότερα συστήματα και εδώ πάλι λόγω του διαδικτυακού μέρους, το XTRF πήρε κάποιους πελάτες εντός εισαγωγικών από το Plunet, όντας αμιγός λογισμικό που δουλεύει στο διαδίκτυο. Και υπάρχει και η τάση για περισσότερες διασυνδέσεις με άλλα συστήματα, όχι μόνο με άλλα εργαλεία υποβοήθησης της μετάφρασης, αλλά ακόμα και με συστήματα λογιστικά. Έτσι, ένα παράδειγμα είναι οι ανάγκες που παρουσιαστήκαν παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα με το MyData, όπου έπρεπε η κάθε εταιρεία να στέλνει τα τιμολογιά της. Ακόμα δεν υπάρχουν βέβαια διασυνδέσεις, αλλά θα υπάρξουν. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν τα 2 λεπτά ήταν 2 λεπτά.
Ευχαριστώ πολύ. Το έδειξε να ρωτήσει στο τέλος, φαντάζομαι. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Το κάλυψες, νομίζω, από όλες τις πτυχές το θέμα. Και last but not least, να καλέσω και την κυρία του πάνελ, τη Σταυρούλα Τσοκόλη, στο Βήμα. Η Σταυρούλα Τσοκόλη είναι διδάκτρο μεταφραστολογίας του Αυτόνομου Πανεπιστήμιου της Βαρκελόνης. Ασχολείται με την έρευνα στην οπτικοακουστική μετάφραση από το 1998, έχοντας πάνω από 25 σχετικές δημοσιεύσεις. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός του ΕΑΠ. Διδάσκει επίσης υποτελεσμός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οπτικοακουστική και Λογοτεχνική Μετάφραση του Πομπέου Φαύρου του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης. Έχει συντονίσει σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Συνεργάζεται με την Deluxe Entertainment Services ως Greek Language Lead και έχει υποτελήσει και επιμεληθεί εκατοντάδες ταινίες και σειρές από το 2001. Είναι τέλος αντιπρόεδρος της European Association of Studies in Screen Translation, της ESSIST, και ιδρυτικό μέλος του Women in Localization Greece Chapter. Δεν ξέρω αν είσαι και στο νέο διοικητικό σχήμα, Σταυρούλα. Όχι. Όχι. Ωραία. Ωραία. Σταυρούλα. Φτάνει τόσο. Φτάνει. Αρκετά. Πολλά έκανες. Ωραία. Λοιπόν, Σταυρούλα, σε ακούμε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε εξέχοντες ομιλητές. Συγχαρητήρια και σε εσάς που φτάσατε στο τέλος αυτής της πολύ ωραίης εκδήλωσης. Θα είμαι σύντομη και φυσικά διαθέσιμη για απορίες στο τέλος. Μάρτιος του 2020, λοιπόν, ξεκινάει η πανδημία και βρισκόμαστε όλοι κλεισμένοι στο σπίτι να παρακολουθούμε ταινίες και σειρές. Οι συνδρομητικές πλατφόρμες βλέπουν μια σημαντική αύξηση στους συνδρομητές τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν εισαχθεί νέοι παίκτες, δεν υπάρχει μόνο το Netflix. Έχουμε ήδη τη Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video και πολλές άλλες. Φυσικά και το περιεχόμενο παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αύξηση για την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου αυτού. Βλέπουμε ότι ο τομέας του media localization είναι ο δεύτερος σημαντικότερος στην αγορά. Και βλέπουμε επίσης ότι μετά από μια αρχική πτώση το 2020, η ζήτηση επαγγελματιών της γλωσσικής βιομηχανίας παρουσιάζει αύξηση. Σταθερή αύξηση. Τώρα, η αύξηση του περιεχομένου και η διαθεσιμότητά του μέσα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες συνοδεύεται και από αύξηση του μη αγγλόφωνου περιεχομένου. Έχουμε δηλαδή ισπανικές, γερμανικές, κορεατικές παραγωγές που γίνονται δημοφιλείς παγκοσμίως και αυτό φέρνει το αγγλόφωνο κοινό σε επαφή με κάτι εξωτικό που ονομάζεται μεταγλώτηση και κάτι άλλο εξωτικό που ονομάζεται υποτιτλισμός. Στις αρχές του 2020, ο υποτιτλισμός βρίσκεται στο προσκήνιο χάρη στην ταινία «Παράσιτα», που βραβεύεται με Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Για πρώτη φορά είναι μια μη αγγλόφωνη ταινία που παίρνει Όσκαρ καλύτερης ταινίας, χωρίς να συμμετέχει στην κατηγορία ξενόγλωσσων ταινιών. Στην ευχαριστήρια ομιλία του, ο ήρωάς μας πλέον, ο σκηνοθέτης Bong Joon-ho, αναφέρει το διάσημο πλέον: «Αν ξεπεράσετε το μικρό εμπόδιο των υποτίτλων, θα έχετε πρόσβαση σε πολλές εκπληκτικές ταινίες». Το 2021, ο υποτιτλισμός ξαναέρχεται στο προσκήνιο με το παιχνίδι του Καλαμαριού, αυτή τη φορά με αρνητικό πρόσημο, δυστυχώς. Μία influencer στο TikTok ασκεί δρυμία κριτική στους υπότιτλους που δεν αντικατοπτρίζουν πιστά τους κορεατικούς διαλόγους. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε, ότι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με υπότιτλους, συνειδητοποιούν ότι αυτό, όταν καταλαβαίνουν το πρωτότυπο, ότι αυτό που ακούν και αυτό που διαβάζουν δεν είναι ακριβώς το ίδιο, και αντιδρούν. Το
Οι υπότιτλοι παρόλα αυτά πάβουν να θεωρούνται ως κάτι τόσο εξωτικό και οι δημιουργοί τολμούν πλέον να συμπεριλαμβάνουν ξενόγλωσσους διαλόγους στις παραγωγές τους, όπως στη σειρά Πατσίνκο, η οποία για όσους κάνετε έρευνα στην οπτικοακουστική μετάφραση έχει τρομερό ενδιαφέρον, τόσο γιατί η μετάφραση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στην συγγραφή του σεναρίου. Ο μεταφραστής δηλαδή είχε άμεση επαφή με τους συγγραφείς για την δημιουργία των ξενόγλωσσων διαλόγων. Είναι μια πολύγλωσση παραγωγή, έχει και αγγλικούς υπότιτλους δηλαδή, και κορεατικούς και ιαπωνικούς. Η κριτική που ασκείται στους υπότιτλους του Squid Game δίνει τη σειρά της στη δημοσίευση ενός μεγάλου αριθμού άρθρων που εξηγούν τη διαδικασία του υποτιτλισμού. Αυτό γίνεται πρώτη φορά στα χρονικά να έχουμε τόσα πολλά σε μεγάλες εφημερίδες και στη Guardian, El País. Μαθαίνουμε πολλές λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί ο υποτιτλισμός και τις πρακτικές του. Σε μία από αυτές τις δημοσιεύσεις δίνει συνέντευξη ένας τέλεχος ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών, της IUNO, ο οποίος μιλάει για έλλειψη μεταφραστών. A severe translator shortage. Αν και ο ίδιος κάνει αναφορά σε διάφορες ειδικότητες, μιλάει για ηθοποιούς, μιλάει για ότι υπάρχει έλλειψη από voice talents, υπάρχει έλλειψη από σκηνοθέτες μεταγλώτησης. Παρ' όλα αυτά κάνει και αναφορά στους υποτιτλιστές και μάλιστα με αρκετά υποτιμητικές αναφορές, λέγοντας ότι είναι ευχαριστημένοι μόνο με το 15% των υποτιτλιστών τους. Και εννοείται ότι η κοινότητα των επαγγελματιών της οπτικοακουστικής μετάφρασης και οι ενώσεις απαντούν με δηλώσεις και άρθρα σχετικά με τις κακές συνθήκες εργασίες, τις ασφικτικές προθεσμίες, τις μη βιώσιμες αμοιβές που οδηγούν πολλούς έμπειρους επαγγελματίες σε άλλες ειδικότητες. Το άλλο θέμα που ξεσηκώνει αντιδράσεις και έρχεται στο προσκήνιο χάρη στο Squid Game είναι η χρήση της μηχανικής μετάφρασης και η επίδραση που έχει στην ποιότητα των υπότιτλων και ειδικά στην περίπτωση του Squid Game στα ισπανικά. Η χρονική στιγμή είναι ιδανική γιατί έρχεται μαζί με τη δημοσίευση του Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαγγελματιών της οπτικοακουστικής μετάφρασης, Audiovisual Translators Europe, στο οποίο παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην οπτικοακουστική μετάφραση. Στο μανιφέστο αυτό τονίζεται η ιδέα της επαυξημένης μετάφρασης, στην οποία ο ειδικός των γλωσσικών επαγγελμάτων βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας, δεν είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ο τελευταίος τροχός μιας μεγάλης διαδικασίας, μεγάλης αλυσίδας διαδικασιών, αλλά είναι αυτός που επιλέγει τα εργαλεία που του παρέχονται και τα χρησιμοποιεί κατάλληλα. Σε αυτά τα εργαλεία συμπεριλαμβάνονται η αναγνώριση φωνής, έτσι, το voice typing, η voice input, η λειτουργία πρόβλεψης κειμένου, οι προσαρμοσμένες μεταφραστικές μνήμες, οι βάσεις ορολογίας και η προαιρητική χρήση μηχανικής μετάφρασης. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις στα εργαλεία και στις πλατφόρμες. Για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ανάγκη για προσαρμογή οπτικοακουστικού περιεχομένου, κάποια εργαλεία υποβοηθούμενης μετάφρασης, όπως το MemoQ και το STL Trados, ενσωματώνουν λειτουργίες υποτιτλισμού. Χωρίς όμως να αποτελούν πλήρη εργαλεία υποτιτλισμού, δηλαδή κάποιες από τις λειτουργίες πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένα λογισμικά, ο χρονισμός για παράδειγμα. Ουσιαστικά στο MemoQ και στο Trados μπορείς να εισαγάγεις ένα έτοιμο αρχείο, χρονισμένο αρχείο υπότιτλων και να το μεταφράσεις, χρησιμοποιώντας βέβαια όλες τις λειτουργικότητες του εργαλείου υποβοηθούμενης μετάφρασης.
Έχουμε από την άλλη όμως, έχουμε ταυτόχρονα την ενσωμάτωση εργαλείων αυτόματης αναγνώρισης φωνής και μηχανικής μετάφρασης σε λογισμικά υποτιτλισμού. Έχουμε την αντίθετη πορεία δηλαδή. Αυτή η πορεία άργησε, ήρθε μετά από την πορεία της ενσωμάτωσης λειτουργιών υποτιτλισμού σε εργαλεία υποβοηθημένης μετάφρασης. Είναι πιο πρόσφατη αυτή η εξέλιξη. Έχουμε, για παράδειγμα, την πλατφόρμα UNA, που ενσωματώνει την αυτόματη μεταγραφή με χρονισμό και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις υπηρεσίες της Y Translator και της Aptec. Εδώ έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν φαίνεται, ότι υπάρχει μια υποσημείωση στο παράθυρο διαλόγου επιλογής, υπάρχει μια υποσημείωση που τονίζει την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση, την ανάγκη για επιμέλεια του αποτελέσματος. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο υπηρεσίες μηχανικής μετάφρασης, της Aptec και της Amazon Translate. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά για την οπτικοακουστική μετάφραση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η υλοποίηση της μηχανικής μετάφρασης, ο τρόπος ενσωμάτωσής της στο λογισμικό. Η εμπειρία χρήστη και η παραγωγικότητα εξαρτάται πάρα πολύ από τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί. Αν χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να υποχρεώνει την μετεπιμέλεια ή αν θα χρησιμοποιηθεί προαιρετικά, ο χρήστης δηλαδή να μπορεί να επιλέγει κατά περίπτωση αν το αποτέλεσμα της μηχανικής μετάφρασης είναι αποδεκτό ή όχι και να μπορεί με ένα κλικ ή με μια συντόμευση πληκτρολογίου να το χρησιμοποιήσει. Ανάλογα με την ποιότητα του αποτελέσματος της μηχανικής μετάφρασης, η υποχρεωτική μετεπιμέλεια μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση παραγωγικότητας. Όταν δηλαδή ο υποτιτλιστής πρέπει το κάθε αποτέλεσμα να το σβήνει και να το ξαναγράφει από την αρχή επειδή είναι απαράδεκτο, εννοείται ότι αυτό θα μειώσει την παραγωγικότητά του, δεν θα την αυξήσει. Αυτό το γεγονός της σωστής υλοποίησης διαπίστωσα πέρσι, κάνοντας μια δοκιμή της μηχανής αυτόματης μετάφρασης της Aptec, η οποία έχει ενσωματωθεί και στο UNA και στο Subtitle Next, που είναι ένα άλλο λογισμικό υποτιτλισμού. Και στα δύο εργαλεία, δυστυχώς, η υλοποίηση δεν είναι ευέλτιστη. Δεν ήταν εύκολο να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα κατά περίπτωση. Παρόλο που βρήκα ότι μπορούσα, χρησιμοποίησα, δεν είναι μια έρευνα ακαδημαϊκή, ήταν ένα τεστ που έκανα, μια δοκιμή, σε μια ταινία που ήταν σχετικά απλή, είχε βέβαια καθημερινούς διαλόγους, οι οποίοι συνήθως δεν μπορούν να αποδοθούν λέξη προς λέξη. Εκεί είδα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω το 1/3 περίπου των υπότιτλων αυτούσιους. Όταν λέμε όμως ήταν αυτούσιοι υπότιτλοι, οι περισσότεροι που μπορούσα να τους χρησιμοποιήσω αυτούσιους ήταν μονολεκτικοί, χαιρετισμοί, που βοηθάει πάρα πολύ να μπορείς να μην χρειάζεται να τα γράψεις αυτά από την αρχή. Δυστυχώς όμως, λόγω της υλοποίησης, ενώ είδα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω το 1/3, το να κάνω copy-paste και να το μεταφέρω από τη μία στήλη στην άλλη, δεν ήταν σίγουρα κάτι που μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητά μου. Η σωστή υλοποίηση υπάρχει σε άλλες πλατφόρμες πελατών, όπως είναι το Originator του Netflix και το Sphera της Deluxe. Εκεί όμως δυστυχώς δεν έχουμε την ίδια ποιότητα στο αποτέλεσμα της μηχανικής μετάφρασης. Τώρα, περνώντας στα ερευνητικά θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην οπτικοακουστική μετάφραση, είναι πώς επηρεάζει η μηχανική μετάφραση τη δημιουργικότητα. Όταν ένας, είναι ένα δημιουργικό, μια δημιουργική
μορφή μετάφρασης ο υποτιτλισμός. Όταν κάποιος αναγκάζεται να κάνει μετεπιμέλεια συνέχεια, σίγουρα θα έχει κάποιες επιπτώσεις στον τρόπο που μεταφράζει. Και αυτό δεν έχει ερευνηθεί ακόμα, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επίσης, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έμεση μετάφραση, indirect translation, pivot translation, η χρήση αγγλικών templates, δηλαδή από και προς όλες τις γλώσσες. Το αγγλικό είναι η κεντρική γλώσσα, τα κορεάτικα προς τα ελληνικά περνάνε μέσα από τα αγγλικά. Τα ιαπωνικά προς τα σουηδικά περνάνε και αυτά μέσα από τα αγγλικά, τα οποία έχουν διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει τα ίδια επίπεδα formality. Δεν έχουν ενικό πληθυντικό. Στις ασιατικές γλώσσες έχεις πολύ περισσότερα επίπεδα επίσημης έκφρασης και το πώς απευθύνεται ο ένας ομιλητής στον άλλον. Αυτά χάνονται μέσα από τα αγγλικά και πρέπει να τα επαναπροσδιορίσει ο υποτιτλιστής, να βάλει δηλαδή αντίστοιχα ενικό πληθυντικό και να σκεφτεί πού χρειάζεται και πότε χρειάζεται. Αυτό είχε ενδιαφέρον γιατί, για παράδειγμα, στα ισπανικά και στα ελληνικά είναι ο ίδιος τρόπος που απευθυνόμαστε. Υπάρχει ενικός και πληθυντικός. Και είναι ενδιαφέρον να βλέπεις, ξέρεις, καταλαβαίνεις αμέσως ότι τα ελληνικά έχουν μεταφραστεί μέσω των αγγλικών, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία όταν ξέρεις ισπανικά. Και πολλά άλλα πράγματα, το γένος, είναι πάρα πολλά στοιχεία που χάνονται μέσα στα αγγλικά τεπλές και φυσικά οι πολιτιστικές αναφορές έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Ένα άλλο μεγάλο, όσον αφορά αυτό, έχουμε ήδη επιλέξει τις δημοσιεύσεις σε μία έκδοση που θα βγει το 2023, που είναι μια ειδική έκδοση του Perspectives και έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η πολυγλωσσία. Υπάρχει ένα βιντεοκείμενο έργο που λέγεται TRAFILM, The Translation of Multilingual Films. Η πολυγλωσσία πλέον είναι δεδομένη, σπάνια πλέον έχουμε μονογλωσσικές ταινίες και αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τελειώσω με τις τάσεις στον επαγγελματικό χώρο της οπτικοακουστικής μετάφρασης. Έχουμε ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Απ' τη μια έχουμε μια υποβάθμιση του επαγγέλματος με μη βιώσιμες αμοιβές, υποχρεωτική μετεπιμέλεια, που δεν είναι ευχάριστη για όλους τους επαγγελματίες. Έχουμε κακές συνθήκες εργασίας, ασφιχτικές προθεσμίες, όλα για χτες, μη ορατότητα του επαγγελματία και από την άλλη έχουμε μια προσπάθεια αναβάθμισης και έχουμε αύξηση αμοιβών σε έμπειρους επαγγελματίες. Εγώ προσωπικά έχω ζητήσει και έχω πάρει αύξηση στις αμοιβές μου τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε επίσης την πιστοποίηση, η οποία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, αλλά μέσα στο 2022 θα είναι διαθέσιμη για κάποιες γλώσσες. Είναι το λεγόμενο AVT Pro Certification. Το παρακολουθώ στενά γιατί είμαι στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Οπότε όταν λέμε ότι για κάτι υπάρχει ανάγκη για πιστοποίηση, εννοείται ότι αναβαθμίζουμε το ρόλο του. Και επίσης έχουμε μία μεγάλη αύξηση στις ευκαιρίες κατάρτισης, όπως είναι το AVT Masterclass από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το Zoo Academy. Η Zoo είναι ένας πάροχος γλωσσικών υπηρεσιών για την οπτικοακουστική μετάφραση, και το GoSub, που συνεργάζεται πλέον με την UNA, οι οποίες είναι διεθνείς προσπάθειες και δεν είναι γλωσσικά συγκεκριμένες, δίνουν περισσότερο γενικές οδηγίες, με κέντρο πάντα τα αγγλικά. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σταυρούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σφαιρική παρουσίαση. Έχω κάνει διάφορες σημειώσεις, αλλά προτιμώ να δω αν έχετε πρώτα εσείς ερωτήσεις, αν θέλει κάποιος ή κάποια
να απευθύνει κάποιο ερώτημα στους ομιλητές μας. Η κυρία Λουπάκη. Κυρία Λουπάκη, να βρούμε λίγο και το μικρόφωνο να σας δώσουμε, μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Έχω μία ερώτηση για την κυρία Σοκόλη. Είπατε για την έμεση μετάφραση και από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή για το Squid Games μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά. Αλλά είπατε ότι στα ισπανικά δεν έγινε αυτό. Δηλαδή εκεί είχαν κάποιους που ξέραν κορεάτικα γι' αυτό. Ή είναι κάποια, δεν κατάλαβα κατά πόσο είναι μια δυναμία της χώρας ή κατά πόσο είναι απόφαση του, ας το πούμε έτσι, της εταιρείας η οποία κάνει τη διανομή. Αυτό τώρα δεν κατάλαβα, γιατί μας είπατε για templates. Μας μιλήσατε για αγγλικά templates, δηλαδή μήπως το προωθεί η εταιρεία η ίδια αυτό. Αυτό δεν κατάλαβα. Χαίρομαι για την ερώτηση. Δεν ήμουν πολύ ξεκάθαρη πάνω σε αυτό, γιατί τα είπα γρήγορα, ήθελα να καλύψω όσο γίνεται περισσότερα θέματα σε λίγο χρόνο. Όχι, το Squid Game μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες και στα ισπανικά από τα αγγλικά, από το αγγλικό template. Αν κάποιος από αυτές τις 32 γλώσσες ήξερε, μεταφραστής, ήξερε κορεατικά, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό μπορεί να φανεί μόνο στο αποτέλεσμα μετά από έρευνα ή μετά από συνεντεύξεις. Αλλά η εταιρεία που είχε αναλάβει τη μετάφραση είναι η Ayuno. Αυτό έχει γίνει γνωστό, έχει δημοσιευτεί, γι' αυτό μπορώ να το πω. Και σε αυτή την εταιρεία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά μετεπιμέλεια. Εννοείται ότι ο Ισπανός μεταφραστής με τις αμοιβές, και αυτές έχουν γίνει γνωστές, οι οποίες είναι αρκετά χαμηλές, δεν αφιέρωσε τον απαιτούμενο χρόνο για να φτάσει σε μια αυξημένη ποιότητα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι του Καλαμαριού ήταν μια έκπληξη για το Netflix. Δεν περίμενα να έχει αυτή την επιτυχία που είχε, γιατί το Netflix, ανάλογα με την αναμενόμενη επιτυχία και ανάλογα με τη σπουδαιότητα του περιεχομένου, το αναθέτει διαφορετικά. Άλλα τα υποτιλίζει εσωτερικά, άλλα τα δίνει σε καλύτερες εταιρείες και άλλα σε χειρότερες, σε δεύτερες επιλογής. Το Squid Game παράπεσε και βέβαια έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, ότι παρόλο που ο υποτιλισμός δεν ήταν ο καλύτερος στα ισπανικά, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία. Και εκεί έχουμε διάφορα θέματα, πάντως νομίζω ότι δεν ξέρω αν ήταν η ερώτηση είχε περαιτέρω. Κατάλαβα ακριβώς τι μου είπατε και αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι πολύ γρήγορο, μια που μου ξαναδώσετε το λόγο. Το ούνα που είπατε είναι ανοιχτής χρήσης ή είναι εμπορικό? Είναι εμπορικό. Εντάξει, ωραία. Είναι εμπορικό με συνδρομή, μηνιαία, εβδομαδιαία, ετήσια, ημερήσια, αλλά δεν μπορείς να το αγοράσεις. Είναι μόνο με συνδρομή. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος? Ο Χάρης. Μην φεύγετε. Για την κυρία Σοκόλη. Τσίπησε τη λέξη πιστοποίηση. Ναι. Τι είδους πιστοποίηση προβλέπετε ή είναι στα σκαριά? Είναι στα σκαριά. Έχουν ετοιμαστεί τεστ. Είναι πιστοποίηση με εξετάσεις. Ο φορέας είναι η Ούνα. Αλλά στόχος της είναι να μπορούν να χρησιμοποιούν υποτιλιστές οποιοδήποτε εργαλείο, όχι μόνο το δικό τους. Και στο steering committee είναι στελέχη και ακαδημαϊκά και διευθυντές άλλων εταιριών. Είναι δηλαδή και πανεπιστημιακοί φορείς και εταιρείες οι οποίες μαζί έχουν συνεργαστεί για να δημιουργηθεί είναι ένα τεστ, το οποίο χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Είναι για μετάφραση από template, για δημιουργία template και για υποτιτλισμό για κοφούς και βαρύκοους. AVT Pro Certification λέγεται, μπορείτε να το βρείτε. Θέλω να ρωτήσω, η αμοιβή του
υποκλειστή, γνωρίζουμε ότι ο σπιτοκλειστή είναι αναλεπτό. Υπάρχουν και άλλες μονάδες μέτρησης για την αμοιβή. Ναι, παλιότερα η αμοιβή ήταν αναυπότυπλο. Η αμοιβή αναλεπτό έχει κυριαρχήσει στους μεγάλους παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που έχουν να κάνουν τον προϋπολογισμό το πόσα θα κοστίσει η μετάφραση, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων μια ταινία, η παραγωγή, το post-production μιας ταινίας. Γιατί ακόμα και το σενάριο μπορεί να μην το έχουν, ώστε να μπορούν από εκεί να βρουν πόσο θα κοστίσει. Το μόνο που έχουν, το μόνο δεδομένο που έχουν, τα λεπτά ταινίας. Τώρα θα μου πείτε ότι είναι άδικο αυτό. Γιατί μπορεί να έχεις Αγγελόπουλο, μπορεί να έχεις και Woody Allen. Μπορεί να έχεις thriller με 500 υπότιτλους σε 2 ώρες, οι περισσότεροι είναι help, let's go κτλ. Και να έχεις και μια ταινία με, ή μια σειρά, συνήθως στις σειρές έχεις τεράστιο διάλογο, τεράστιο αριθμό διαλόγου. Εκεί είναι απλά θέμα της τύχης που θα έχει ο υποτιλιστής, αν έχει μια σταθερή συνεργασία, κάποια θα είναι thriller, κάποια θα είναι κωμωδίες και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Να κάνω εγώ 1-2 ερωτήματα. Αν δεν έχετε, έχει κανείς άλλος κάποια ερώτηση? Όχι, ωραία. Το ένα είναι για το Χάρη. Χάρη, η δουλειά σας έγινε πιο δύσκολη, σε πιο δύσκολες συνθήκες και πιο τεχνική, έτσι. Κερδίσατε κάτι σε αυτό το διάστημα οι διερμηνείς? Νιώθεις ότι κερδίσατε κάτι? Ή έλα από εδώ, έλα από εδώ. Έλα. Ο κλάδος μεγάλος. Αυτό είναι βέβαιο. Η εξαποστάσεις ως διερμηνία είναι ευκαιρία, διότι το σχετικά χαμηλότερο κόστος σημαίνει ότι φορείς που δεν είχαν καν ονειρευτεί να παράσουν διερμηνία στο συνεδριό τους, τώρα μπορούν. Ιδιαίτερα, τα κέρδη είναι μεγαλύτερα στις μικρής διάρκειας τηλεδιασκέψεις που και στις παράξενες, στις εξωτικές γλώσσες. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο κέρδος. Αυτό συνολικά λοιπόν μεγαλώνει τον όγκο των κύκλων εργασιών του τομέα και αυτό εμέσως έχει ευνοϊκή επίπτωση στον όγκο δουλειάς των διερμηνέων. Τώρα, μια άλλη παράμετρος βέβαια εδώ είναι το πλήθος των διερμηνέων που μπαίνουν στον τομέα, διότι η ταπείνωση των κριτηρίων σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση στην αγορά μας και γλωσσομαθείς οι οποίοι δεν είναι διερμηνείς συνεδρίων. Εκεί φέρουν μεγάλη ευθύνη οι πάροχοι, αυτό είναι τώρα θέμα για ολόκληρο συνέδριο, πώς αξιολογούν τους διερμηνείς συνεδρίων. Υπάρχει αυτό που ονόμασα προηγουμένως ένα άτυπο παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, αυτό το οποίο βασίζεται στην Διεθνή Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων και στη δουλειά που κάνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Όχι μόνο υποβάλλουν στην βάση των εξαντλητικών εξετάσεων τους διερμηνείς που θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά, αλλά και τους αξιολογούν κάθε χρόνο. Εγώ αξιολογούμε κάθε χρόνο από νεότερους συναδέλφους που είναι μόνιμοι πάλι στην Κομισιόν ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι που κρατάει το επίπεδο τόσο ψηλά. Θεωρείς ότι το distance interpreting πλέον θα πάρει μονίμως ένα κομμάτι της αγοράς της διαζώσης της διερμηνίας? Αυτό είναι βέβαιο, έχει συμβεί ήδη, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε αν αυτό το οποίο δημιουργείται, το καινούριο κομμάτι, αφαιρείται από, μάλλον αν το ισοζύγιο είναι τελικά θετικό ή αρνητικό για τη διαζώση ή του εκ του σύνεγγης διερμηνία. Γιατί οι ανάγκες, όπως και στη μετάφραση, μεγαλώνουν με ρυθμό καταιγιστικό, έτσι ώστε όσο και να αφαιρεθεί, πιστεύω ότι και οι δύο, και το εκ του σύνεγγης κομμάτι και το διαδικτυακό, θα μεγαλώσουν. Okay. Σταυρούλα, έβλεπα προχθές ένα screenshot μάλλον από μια σκηνή που ήταν σε μια σκηνή καταδίωξης, τέλος πάντων. Κάποιος πυροβολούσε 2 τύπους και ο ένας έλεγε duck και ο άλλος έλεγε you son of a
Αυτό, έτσι. Και οι υπότιτλοι που εμφανίστηκαν ήταν «Πάπια» και το άλλο ήταν «Γε ενός κάποιου». Λοιπόν, καταπληκτικό δεν είναι να σε πυροβολούν και να φωνάζεις «Πάπια» και «Γε ενός κάποιου». Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω πώς υποτιτλίστηκε αργότερα το «Holy Shit». Δεν είναι για το μέρος αυτό. Όχι, είδα στο «A Wild Subtitle Appears» στο Facebook Group. Λοιπόν, αλλά ήταν Amazon. Ήταν Amazon. Λοιπόν, και κράτησα διάφορα από τα πράγματα για που είπατε. Δηλαδή, έχουμε μία τρομερή αύξηση στις πιέσεις, χρονικές πιέσεις στους μεταφραστές. Έχουμε τις προσπάθειες για uberization, έτσι, της μετάφρασης και της διερμηνίας και πιθανότατα και του υποτιτλισμού. Έχουμε ένα banalization της μετάφρασης, δηλαδή νομίζω ότι οι διερμηνείς αρχίζουν και βλέπουν κάτι που εμείς οι μεταφραστές το βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό και είναι γνωστό με τη φράση «Α, έχεις lower, πάρε να κάνεις μια μετάφραση». Λοιπόν, τώρα είναι κάπως σαν να λέμε «Έχεις webcam και laptop, πάρε να κάνεις μια διερμηνία». Έτσι. Ταυτόχρονα έχουμε και αυστηρές κριτικές απέναντι στους επαγγελματίες του χώρου. Έτσι, και το ερώτημα είναι διπλό και το απαντάει όποιος από τους τρεις σας θέλει. Το ένα είναι πραγματικά ενδιαφέρονται τελικά πολύ οι μεγάλες εταιρείες για την ποιότητα. Δηλαδή, σκεφτόμενο ότι μια Amazon αφήνει, ας πούμε, έναν τέτοιο υπότιτλο να περάσει. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, εμείς πού στεκόμαστε απέναντι σε όλο αυτό. Δηλαδή, είμαστε αυτό που λέμε στα αγγλικά «dazed and confused» απέναντι σε αυτό που μας έχει βρει και σε αυτό που συμβαίνει. Ή βλέπετε ότι σιγά σιγά οργανωνόμαστε και υπάρχουν κάπως πιο συγκροτημένες φωνές που θα θέσουν και τα επιχειρήματα υπέρ ημών. Επειδή είπες για την Amazon. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στην Amazon υπάρχουν, στο Amazon Prime υπάρχει περιεχόμενο με αυτόματη μετάφραση χωρίς μετεπιμέλεια. Αυτό που είδες είναι προφανώς κάτι τέτοιο. Γιατί όσο κακή και να είναι μια μετεπιμέλεια, τέτοια αποτελέσματα δεν βγάζει. Έχω κι εγώ ένα παράδειγμα το οποίο είναι χρόνια εκεί και είναι από τον τίτλο του ήδη. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Τρεις πότες και ένα ουίσκι. Και υπότιτλοι. Δεν μπορείς να τους παρακολουθείς καθόλου. Και από την άλλη, εγώ ως υποτιτλίστρια για μια από τις μεγάλες εταιρείες που δουλεύουν για την Amazon, έχει απαιτήσεις εξαιρετικής ποιότητας. Και λες τι γίνεται. Μία εκτίμηση που μπορώ να κάνω είναι ότι όπως και το περιεχόμενο έχει διάφορα είδη ποιότητας. Έχεις δηλαδή σπουδαίες παραγωγές και έχεις και κάποιες χαζομαρούλες. Αντίστοιχα, χειρίζονται και τον τρόπο που θα... Άλλο budget έχει μια ταινία, άλλο budget. Οι άλλοι αντίστοιχα χειρίζονται και τον τρόπο που θα μεταφραστούν. Έτσι μόνο μπορώ να το... Δύο, τριών, πέντε, πολλών ταχυτήτων είναι η αλήθεια. Και εμείς... ως επαγγελματίες κάνουμε αυτό που μας ζητούν. Δεν νομίζω ότι μπορείς να μπεις στις αποφάσεις που θα πάρουν ή να απαιτείς την ίδια ποιότητα από όλα. Εμείς ως φορώντας το άλλο καπέλο, εμείς ως ακαδημαϊκοί εννοείται ότι θα διδάξουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, έχοντας πάντα υπόψη ότι η αμοιβή είναι τεράστια, ο χρόνος είναι άπειρος, εντάξει, βάζουμε κάποια τέτοια δεδομένα που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, αλλά μέσα σε μια εκπαιδευτική κοινότητα είναι λίγο το περιβάλλον ψεύτικο. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, μου άρεσε το banalization, εγώ χρησιμοποιώ το trivialization για να πω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η διαφορά του ρόλου της τεχνολογίας μεταξύ μετάφρασης και διερμηνίας είναι ότι, το είχα στα χαρτιά μου αλλά δεν πρόλαβα, είναι ότι στη μετάφραση η μηχανή μεταφράζει. Έχουμε φτάσει εκεί, έστω με τις γνωστές ανάγκες, με τα επιμέλειες και ούτω καθεξής. Στη διερμηνία οι μηχανές δεν διερμηνεύουν. Ακόμη για τους λόγους που είναι προφανείς. Αν έρθει κάποτε,
δεν ξέρω, υπάρχουν προσπάθειες, για παράδειγμα, αναγνώριση φωνής σε πραγματικό χρόνο, μετάφρασης, μηχανικής μετάφρασης και σύνθεσης φωνής, όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Και μάλιστα υπάρχει εκεί, μπορεί να έχετε πέσει πάνω στον όρο speech to speech translation. Θα το έχετε, φαντάζομαι, δει σε ερευνητικά στάδια, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε να δούμε πότε θα λειτουργήσει. Σίγουρα όχι για συνέδρια υψηλού επίπεδου, για πολιτικές συνεδρίες κλπ. Αυτά που έλεγε η κυρία Σοκόλη μου φέρνει στο μυαλό μια φράση, νομίζω ότι την είχε πει ο Ντράκερ, το γκουρού του management. Ποιότητα είναι αυτό που θέλει ο πελάτης. Νομίζω, μπορεί να μην το πει ο Ντράκερ, αλλά αυτό λέει πολλά. Νομίζω η κυρία Σοκόλη το είπε ήδη. Αυτό που βλέπω εγώ είναι τη διεύρυνση του χάσματος, ενός ταξικού χάσματος ανάμεσα στους ταλαντούχους, πεπειραμένους μεταφραστές, επιμελητές, διορθωτές, όλα τα γλωσσικά επαγγέλματα, και το εργατικό δυναμικό, το απλό εργατικό δυναμικό, όπως συμβαίνει και σε επιχειρήσεις τεχνολογίας, όπου οι μηχανικοί λογισμικού πληρώνονται τα ψήφια ποσά ενδεχομένως το χρόνο, ενώ κάποιοι άλλοι δύο ρόφους πιο κάτω δεν έχουν καν κοινωνική ασφάλιση, ας πούμε, στις ΗΠΑ. Αυτά συμβαίνουν. Αυτό νομίζω συμβαίνει και στο δικό μας, στους δικούς μας τομείς. Το βάζεις σε ταξικό επίπεδο δηλαδή και λες ότι υπάρχει μια συμπίεση της μεσαίας τάξης, έτσι. Όπως βλέπουμε δηλαδή. Είναι απόρρια, ναι. Δεν νομίζω ότι το κατευθύνει κάποιος αυτό. Είναι απόρρια των εξελίξεων. Είναι εξαιρετικά σύνθετο το φαινόμενο, αλλά σίγουρα συμβαίνει δίπλα μας. Μάλιστα. Αντέχετε άλλη μια ερώτηση? Έχουμε συνέλευση. Δεν αντέχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, σταματάμε εδώ, παρότι το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και για την παρουσία σας εδώ, σε αυτή την ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας. Ευχαριστώ τον Χάρη τον Κίνο και τον Κώστα τον Ναδάλη και τη Σταυρούλα Τσοκόλη, που ήρθε μάλιστα από την Πάτρα για να είναι κοντά μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ακολουθεί η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας, οπότε όσοι και όσες είστε μέλη ή γραφτήκατε σήμερα, μπορείτε να μείνετε και να ψηφίσετε για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Οι υπόλοιποι είστε καλή ελευθεριά, εύχομαι. Μπορείτε να πάτε όπου αλλού θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.